Λαύριο Μέγαπολ, Προμηθέας Πατρών, Βεργίνης Γκρέι Βίγκινς, Μέγερ Κακλαμανάκης. Για το Λαύριο που προτίμησε να έχει τον Τζόνσον εκτός ξένο, θα μιλήσουμε για αυτό με τον coach. Γκίκα Σχολ, Λίπο Βιφαγέ και Έλλης, τρίτο του παιχνίδιου Έλλης. Φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ μαζί σας. Βασίλης Μπρατζιάκος στο σχολιασμό, Δημήτρης Χατζηγεωργίου στην περιγραφή, Κατερίνα Αναστασοπούλου στο ρεπορτάζ. Και να δούμε τον τζάμπολ. Ο Κακλαμανάκης για το Λαύριο στο πρώτο τζάμπολ. Και ο Βεργίνης, ο οποίος έχει περάσει από πατρινή ομάδα, αλλά πέρασε από τον Απόλλωνα. Το Λαύριο, το οποίο θέλει να συνεχίσει αυτό το απίστευτο σερί στο πρωτάθλημα, αλλά και ο Προμηθέας, ενώ το μακρινό σουτ είναι εύστοχο. Λοιπόν, το θέμα, coach, είναι ότι πιο πρώτο πιάνεις ως αμυνόμενη ομάδα, και μιλάει για τον Προμηθέα, απέναντι στους τόσους πολλούς καλούς επιθετικούς παίκτες του Λαυρίου. Πραγματικά είναι λίγο παράξενο το ότι το Λαύριο παίζει χωρίς Αμερικανό ψηλό. Όμως η δύναμη του είναι περιφέρεια. Αυτός ο Κακλαμανάκης, ζητώ συγγνώμη, Κακλαμανάκης εξ επαφής αστοχή. Ο Γκίκας κατεβάζει, είναι coach. Περιμένω το Λαύριο στο αγαπημένο του man to man με αλλαγές. Τρέξιμο, kick out passes και πολλά τρίποντα. Και από τον Προμηθέα. Την μπάλαμε στο καλάθι γιατί και ο Οκτάβιος Έλλης και ο Φαγέ αλλά και ο Μιλόσεβιτς έχουν μεγάλη ικανότητα κοντά στο καλάθι και περιμένουν η μπάλα να πάει εκεί. Νέο μακρινό σουτά στο χαρτί φορά Κακλαμανάκης μαζεύει το rebound, θέλει μπάλα από τα χέρια του αλλά ουσιαστικά είναι από τα χέρια του Έλλης. Ο Έλλης ο οποίος σε δύο παιχνίδια αυτή τη στιγμή παίζει μέσω 8,5 λεπτά με 1,5 πόντο συνεισφορά. Είναι ο παίκτης που αντικατέστησε τον Evans. Πολύ σημαντικό το δίδυμο Φαγέ με τον Μέγερ, θέλω να το δω αυτό. Έχουμε αρκετά δίδυμα, θα δούμε συνέχεια απέναντι στις δύο ομάδες που εντυπωσιάζουν μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Χαμηλά, Κακλαμανάκης, παίζει μετά την παλό του. Old school επίθεση, αλλά αστοχή. Έλλης για τον Κίκα, ο οποίος ήταν ο ήρωας του τελευταίου τετραλέπτου. Το παιχνίδι της Πάτρας στο περασμένο Σάββατο ανάμεσα στον Προμηθέα και στην ΑΕΚ και στη νίκη του Προμηθέα απέναντι στην ΑΕΚ με τρεις πόντους. Ο Έλλης για τον Λίποβι, διεθνής με τεχνική ομάδα της Ουκρανίας. Καλός παίκτης, πέρασε και από τα τρίκαλα. Η κίνηση από κοντά, ο Έλλης ευστοχή. Είναι σχεδόν δεδομένο coach ότι θα ταϊστεί ο ψηλός. Ναι, ναι, ναι. Στο ζωγραφιστό. Ναι, ναι, ναι. Και ο Έλλης και ο Μιλόσεβιτς μετά που θα πει. Για να δούμε λοιπόν. Βεργίνης. Με αντίπαλο τον Χολ. Το δυναμικό head out από τον Έλλης, υπάρχει το foul. Λοιπόν, για την ομάδα του Λαυρίου, ξαναλέμε για όσο ανοίγουν τώρα τις τηλεοράσεις του. Λαύριο Μέγαπολ, Βεργίνης, Κακλαμανάκης, Μέγερ, Γκρέι, Βίγκινς. Τα δύο μεγάλα αστέρια επιθετικά, ο Μουρ και ο Λαμπ, προς το παρόν στον πάγκο. Μόλις που θα μιλήσουμε και για αυτούς και γιατί επιλέχθηκε να κάτσει ο Τζόνσον, ο θηριώδης Τζόνσον, να είναι εκτός εξάδας. Ναι, ναι. Είναι ο Γκρέι, ο οποίος έπαιξε και πέρσι στο Λαύριο. Αστοχή παρά τα φάλτσα, Κακλαμανάκης, δύσκολη φάση, φάουλ. Έλλης πήδηξε ψηλά όπως και ο Φαγέ στην τέταρτη ελληνική ομάδα. Ο 32χρονος Σενεγαλέζος, ο οποίος όπως και ο Γκίκας μένουν για δεύτερη χρονιά στην ομάδα των Πατρών. Από εκεί πέρα για την ομάδα της Πάτρας οπωσδήποτε πρέπει να κοιτάξουμε τον Γκίκα, ο αρχηγός και διεθνής. Από εκεί πέρα δίπλα τους κοντούς είναι ο Λάγκτον Χολ. Είναι ο Λίποβι, ένας αθλητικός Ουκρανός διεθνής, τον οποίο εμπιστεύεται πάρα πολύ ο Μέξας. Έχει 27 σχεδόν λεπτά συμμετοχής ο Αλεξάνδρ Λίποβι, 27 λεπτά συμμετοχής με 8,9 πόντους. Είναι από τους πρώτους χώρους. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ο Μιλόσεβιτς, ο οποίος δεν ξεκινάει το παιχνίδι, ο παλιός παίκτης ΣΑΕΚ, είναι από τους πλέον σταθερούς φέτος στο πρωτάθλημα. Ναι, ναι, ναι. Και νομίζω ότι είναι ένα παιδί coach ο οποίος θα μπορούσε να βρει δουλειά σε πολλές ομάδες στην Ελλάδα. Εγώ πιστεύω ότι ο Μιλόσεβιτς σε όλες τις ομάδες της Ελλάδας, αλλά και σε πολλές ομάδες Ευρωλίγα. Τον έχω για παίκτη πολύ ψηλό του παίκτη. Θε σου αποκαλύπτω μια που μου δίνει την ευκαιρία ότι μιλούσαμε με έναν προπονητή της ΑΕΚ κατηγορίας, α πούμε το όνομά του, και μου είπε ότι ο Μιλόσεβιτς είχε θέσει αυτό που είναι ακριβώς σε 12 ομάδες της Ευρωλίγα. Ναι, το πιστεύω κι εγώ. Είναι ο Χολ. Λίγο και από μακριά, σουτάρι, ευστοχή. Και να το 3-5 στο ξεκίνημα του αγώνα, 7:40, έχουμε το μακρινό σου τριών πόντων και δε Βαργίνης. Έμπειρος πια, ξεκίνησε από Θεσσαλονίκη. Σπουδαίος Έλληνας γκάρ. Φάουλ επιθετικό. Να πω Δημήτρη λίγο για τον Λίποβι. Θεωρώ ότι ο Λίποβι είναι από τους λίγους παίχτες τουλάχιστον στην Ευρώπη που έχω δει εγώ που μπορεί να παίξει με την ίδια επιτυχία 4 θέσεις, από το 1 έως και το 4. Σπουδαίος Ουκρανός, από τους αγαπημένους του παίχτες. Και να πούμε και το μεγάλο πρωτάθλημα που κάνει ο Δημήτρης Κακλαμανάκης. Έχεις απόλυτο δίκιο, θα μιλήσουμε και για αυτό. Συνέχεια, Κακλαμανάκης παίζει 18 λεπτά με σχεδόν 6 πόντους. Εδώ η μπάλα
Φτάνει στον Γκρέι, τρέχει ο Κολ, καρφώνει με το δεξί. Πέντε όλα και νομίζω ότι έχουμε όλα τα εγγέγεια ότι θα δούμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Μεγάλο παιχνίδι, πραγματικά. Για τους όχι και τόσο στενούς φίλους του μπάσκετ, να ξαναπούμε ότι είναι η τρίτη απέναντι στην τέταρτη ομάδα του πρωταθλήματος. Ψηλά πηδάει ο Έλλης απέναντι στο Μέγερ, μαζεύει την μπάλα. Λίποβι, προσποίηση απέναντι στον Wiggins. Η τάπα από τον Αμερικανό, φέροντα ένα πολύ βαρύ όνομα. Θα τα πούμε για τον Wiggins στη συνέχεια. Είναι ο Βεργίνης με τον Κίκα μπροστά του. Δεύτερο λεπτό στο Καγκλαμαράκι. Παρεμβαίνει ο Λίποβι στην προσπάθεια αναχέτηση, το κλέψιμο. 6:52 το κλέψιμο. Στην απευθείας μετάδοση από το δημοτικό κλειστό γήπεδο Λαβρίου. Ο Βεργίνης στην επαναφορά την baseline. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί περίμεναν ότι ο Γκρέι θα μείνει εκτός ομάδας με την έλευση μετά από δύο μήνες του Λαμπ. Ο Γκρέι παρέμεινε στην παδά. Βεργίνης βήμα πίσω και φτωχή ο Δημήτρης Βεργίνης. Ο Βεργίνης που ξεκίνησε κάποτε από τα Αστέρια Πανοράματος, Ανατόλια και μετά πάω Παναθηναϊκός Άρης Μπιλμπάο. Με Κατσικάρη, Ζήση Βασιλιάδη για λίγο όμως, Άρης, Λουκόιλ, Ακαντέμικ, Πανιώνιος, Απόλλων Πατρών και από φέτος Λαύριο. Σπουδαία καριέρα. Η μπάλα φτάνει και το κοντινό σουτ με ταμπλό είναι άστοχο από το Φαγέ. Γκίκας από την περίφημη ώρα του φιλαθλητικού, μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Έλλης χάνει την μπάλα χέρια από τον Καγκλαμανάκη. Έλλης χάνει την ευκαιρία να πετύχει ένα καλέθα από κοντά. Γκίκας με σαλούστρο και αδρίφια δεν το κούμπε, έτσι αυτό μην το ξεχνάμε. Μεγάλη φουρνιά εκείνη του φιλαθλητικού. Μεγάλη φουρνιά. Και μετά από το φιλαθλητικό είναι η πρώτη φορά που ο Γκίκας μένει για δεύτερη χρονιά στην ίδια ομάδα. Σύντος άλλες ομάδες. Γκίκας διεθνής πια μαζί με τον Σαλούστρο. Λίποβι. Δύσκολη φάση. Ταμπλό και μέσα. Σπουδαίος παίκτης. Μα παίζει και μέσα και έξω. Παντού. Είναι αυτό που λένε ξέρει versatile player. Μπορεί να παίξει πολλές θέσεις. 5:57 για το δεκάλεπτο. 8:07 το Λαύριο. Βεργίνης. Γκρέι. Τα Κλαμανάκης με τον Έλλης αντίπαλο. Δύσκολη φάση, η κίνηση, το φάουλ από τον Έλλης. Για την Πάτρα ο Έλλης υποπίπτει στο φάουλ. Ο Έλλης πρέπει να βαλέψει λίγο να πει από μπροστά από τον Κλαμανάκη, γιατί αν τον αφήνει να παίρνει συνέχεια την μπάλα θα τον βάζει εύκολα μες στο καλάθι και θα έχει πρόβλημα. Είναι το δεύτερο φάουλ, να πούμε ότι σήμερα θα περιμένουμε και τον Τουρεμάρη. Να τον δούμε και αυτόν. Το νέο απόκτημα. Το νέο απόκτημα και αυτός καλός ξένος. Έδιωξε το Ρέιλεφορντ μαζί με τον Έβανς, δύο παίκτες καλοί. Αλλά σύμφωνα με τον coach γιατρά η πειθαρχία πάνω από όλα στην ομάδα. Σωστά και πολύ σωστά έπραξε. Συμφωνείς δηλαδή. Ναι, 100%. Τι θα έλεγες, όλοι οι προπονητές αυτό θα λέγατε. Να πούμε για τον Έλλης, ο οποίος αποτελεί πλέον το βασικό πεντάρι της ομάδας. Ένας μακρύς παίκτης, Φαγέ από μακριά, σουτάρε φτωχή. Ο Φαγέ που έχει δείξει αυτά τα χρόνια που είναι στην Ελλάδα, τέταρτη χρονιά στην Ελλάδα, ότι, πέμπτη χρονιά στην Ελλάδα, ότι είναι ένας παίκτης καλό προδιαγραφών. Υψηλών προδιαγραφών, πραγματικά. Wiggins, τα Wiggins. Πολύ ωραία κίνηση από τον αληψιό του περίφημου Μίτσελ Wiggins που εμείς παλιότεροι το θυμόμαστε να κάνει φοβερά πράγματα με το σπόντι και φυσικά ξάδελφος του περίφημου Άντρι Wiggins στο στάδιο των Μινεσότα Τίμπεργουλφς, έτσι. Πολύ καλός και αυτός το ένας με έναν παιχνίδι, πολύ καλός. Λίποβι, Γκίκας χαμηλά. Το Χολ είναι σειρά του να ευστοχίσει. Είναι σειρά του Χολ να ευστοχίσει. Και αυτή τη στιγμή αυτές οι δύο ομάδες και διόρθωσε με coach αν κάνω λάθος. Δεν είναι τυχαία εκεί που είναι. Έχουν εξαιρετικούς παίκτες. Έχουν εξαιρετικούς παίκτες, όμως κατά τη γνώμη μου έχουν δύο εξαιρετικότατους προπονητές. Θα κλαμπανάξει από κοντά. Όπως είπες σωστά νωρίτερα, ο Έλλης είναι ψηλότερος, μακρύτερος, με μεγαλύτερα άκρα, όμως είναι λιγότερο δυνατός από τον Κλαμπανάκη. Αυτό ακριβώς. Έλεγες λοιπόν για τους δύο προπονητές. Έλεγα ότι έχουν δύο σπουδαίους Έλληνες προπονητές, ναι. Έλλης από κοντά. Κόβεται από το Wiggins, ναι. Θεωρώ ότι είναι δικό τους έργο ό,τι βλέπουμε σήμερα. Και όλες η πορεία των ομάδων μέχρι εδώ. Βεργίνης. Πολύ δύσκολο το χορευτικό. Το ακροβατικό η μπάλα δεν καταλήγει στο καλάθι. 13-13. Είναι ντέρμπι όπως πιστεύαμε από την αρχή. Γκίκας. Χολ. Σουτάρε από μακριά. Ευστοχή ο πρώην παίκτης του Κολοσσού που σε 29 παιχνίδια είχε 10,5 πόντους, 3,5 rebound και 4 παρακαλώ assist. Πολύ καλό γκάρ. Πραγματικά πολύ καλό γκάρ. Ο απόφυτος του Μέρσερ, ο οποίος έχει περάσει και από Καντού. Σπουδά, έτσι. Ανακάλυψη του κότσου λίγο Γιάννη πέρυσι. Έτσι. Και από Βόνη. Δύσκολο αλλαγή χεριού, δύσκολο σούδο από το Wiggins. 13-16, Γκίκας.
τον οποίο η ΑΕΚ άφησε σε δύο σούτα μακριά και το πλήρωσε. Και το πλήρωσε ακριβά. Φαγέ, Γκίκας, ταχύτατος απέναντι στο Βεργίνη, split out, Λίποβι. Παίζει στα πόδια το Wiggins που δεν ακολουθεί. Λίποβι, αστοχή. Εκεί έρχεται πολύ δυναμικά ο Φαγκέ. Και πάλι έξω το split out στον Γκίκα που δεν διστάζει απέναντι του Μέγερ. Αστοχή. Μαζεύει την μπάλα ο Αμερικανός, ο Έλλης. Ο οποίος Έλλης, είπαμε, είναι το τρίτο του παιχνίδι που παίζει στον Προμηθέα. Είπαμε, οι αλλαγές από τον coach γιατρά. Ο οποίος δεν... τι είδαμε σε αυτό το πρώτο περίπου 7 λεπτό. Είδαμε μία μονομαχία του Λίποβι με τον Wiggins. Είδαμε τον Gray να εκτελεί από τις θέσεις που του αρέσει. Είδαμε τον Οκτάβιους Έλλης να παίρνει 6 rebound εκ των οποίων τα δύο επιθετικά σε μόλις 7 λεπτά παιχνιδιού. Έχουμε δει το Λαύριο να παίζει με κοντό σχήμα και να δουλεύει τις αγαπημένες αλλαγές στην άμυνα. Είδαμε τον Προμηθέα να προσπαθεί να επιτεθεί από το μέσα προς τα έξω και βρίσκοντας κάποια ελεύθερα σουτ στο περιφερειακό παιχνίδι. Και τώρα θέλω να δω το Σταύρο του Τζιαράκη που ξεκίνησε μία-δύο βολές με τον Μπουμπίκε. Και που τον ξέρεις καλά. Τον είχα 2 χρόνια στην Κύμη. Ένα παιδί, ένας παίκτης που έχει περάσει από πολλές ομάδες. Καταπληκτικό παιδί και σπουδαίος παίκτης. Έτσι, ίσως δεν έφτασε στο υψηλότερο βαθμό, αλλά είναι ένας παίκτης στο πρώτο ράφι του ελληνικού πρωταθλήματος. Είναι πραγματικά στο πρώτο ράφι. Λοιπόν, πάμε και στην Κατερίνα Σασοπούλου. Κατερίνα. Λοιπόν, ο Μάκης Γιατράς ζήτησε επιθετικά να περάσει μπάλα κάτω από το καλάθι. Ακριβώς αντίθετο από ό,τι έκανε στις τελευταίες επιθέσεις ο Προμηθέας. Και σε ό,τι αφορά την άμυνα, ζήτησε πολύ μεγάλη προσοχή και δυναμική και σοβαρότητα στο μαρκάρισμα του Κακλαμανάκη, γιατί εκεί αιμορραγεί η άμυνα του Προμηθέας. Σε ό,τι αφορά τον Χρήστο Σερέλη, ζήτησε αυτό που είχε πει και στην αρχή. Προσοχή στα αμυντικά rebound. Έχουν ανανεώσει 2-3 φορές και παραπάνω τις επιθέσεις τους οι παίκτες του Προμηθέα. Κλέβει ο Μέγερ και το φάουλ ο Χολ. Ο οποίος πάει στον Πιλιούδη και λέει σταματάω ή θα δεχτώ τεχνική ποινή. Λοιπόν, ο Έλλης κάθεται στον πάγκο με 2 πόντους και 6 rebound. Εδώ η προηγούμενη φάση. Το φάουλ από το Χολ. Και... Πάντως είδαμε στις πρώτες 2 επιθέσεις του Τζιαράκη ο coach γιατράς να του δίνει την μπάλα μες στο καλάθι και... Τον τάζει το ψηλό πάντα ο γιατράς. Η απάντηση φυσικά του coach Σερέλη είναι αυτή εδώ με τον Χουζέλογλου. Να θέλει να τραβήξει το Τζιαράκη, γιατί ο Χουζέλογλου έχει πολύ μεγάλη ικανότητα στα σουτ των πόντων. Και είναι και ένα αθλητικό παιδί στα 2-6-2-7 με τεράστια χέρια. Πραγματικά μεγάλο ταλέντο. Είναι ο νεαρός που το 2014 είχε πάει στην παρτίζα του coach Βουγιώσεβιτς. 2 χρόνια βέβαια δεν έκανε πολλά πράγματα. Έπαιξε κυρίως με την νεανική ομάδα, με την ομάδα των Junior. Εδώ του Τζιαράκη απέναντι στο Μουρ και δει στο φάουλ. Καλάθι και φάουλ. Για να δούμε αν θα το μετρήσει ο Πιλοίδης. Ναι, ναι, το μετράει. Θα το μετρήσει προφανώς. Το μετράει ο Πιλοίδης και έχει και φάουλ. Κοιτάξτε σε επανάληψη. Είναι του Τζιαράκη. Μεγάλη εμπειρία. Μιλάμε για τον άνθρωπο που ξεκίνησε από τη Φλόρινα κάποτε, Μαντουλίδη, Μακεδονικό, ΑΕΚ, Ίκαρο Καλυθέας, Όφη, στη Σουηδία, στους Βίκινγκς, στην Βουδαπέστη, στη Βουλγαρία, στην Κίμη και στην Αλ Σαντ Ντόχας στο Κατάρ. Στην Κίμη δε ήταν πρώτος σκόρερ, πρώτος rebounder και πρώτος σε αξιολόγηση. Ναι, έκανε σπουδαία χρονιά πέρυσι. Στην πρώτη χρονιά της Κίμης στην Α1 ήταν από τους στελοβάτες ομάδες. Ίσως όχι πιο αθλητικός σεντερφόρ στον κόσμο, αλλά με πολύ μυαλό, σωστές κινήσεις, αντίληψη του παιχνιδιού και του χώρου. Αυτός είναι ο αγαπημένος μου, στο έχω πει, Μακένζι Μουρ. Μακένζι Μουρ. Απέναντι στην παλιά του ομάδα, ένας σόμαν για μένα το ελληνικό γηπέδο, αυτός είναι ο Λίποβι, ο Αλεξάνδρε Λίποβι. Μιλάμε λοιπόν για τον Μακένζι Μουρ, να πούμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Μιλάμε για έναν 25χρονο δίμετρο Αμερικανό, εδώ ο Σερέλης, απόφυτος από το City College του Σαν Φρανσίσκο, το οποίο δεν ήταν στην Division 1. Και όχι λόγω αγωνιστικών θεμάτων, αλλά λόγω κακών βαθμών δεν μπόρεσε να... Κακών και άλλων συνηθιών. Λοιπόν, ναι, ναι, ήταν λίγο κακό παιδί. Φυσικά εδώ έχει δείξει άλλο πρόσωπο. Ναι. Πρέπει να πούμε ότι έχει περάσει Summer League. Εδώ το φάουλ. Και με Milwaukee Bucks το 15 έπαιξε 3 παιχνίδια και με τους Dallas Mavericks το 16. 6 αγώνες με 6,5 πόντους, 4 rebound, 2 assists σε 18 λεπτά. Έτσι. Πέρσι με τον Προμηθέα Πατρών σε 26 αγώνες είχε 11 πόντους, 5,5 rebound, 2,5 assists, 1,5 κλέψιμο. Και να πω κάτι άλλο, τα 2 τελευταία χρόνια παίζει κάθε καλοκαίρι στη Νέα Ζηλανδία. Ναι, ναι. Δεν κάνει τη χρονιά. Ναι, ο Τζιαράκης απέναντι στο Μέγερ. Κλέβει ο Μουρ για τον οποίο μιλούσαμε. Έρχεται ο Τζιαράκης σαν playmaker. Κίκας από μακριά. Μέσα! 16-23 ο Προμηθέας έχει καταφέρει με τον ένα μέτρο τρόπο
Εδώ μια παραλίγο παρεξήγηση μεταξύ Λίποβη και Μουρ. Έχει ένα θεματάκι το Λάβριο όσον αφορά το αμυντικό του rebound. Ναι, διότι είπαμε ότι έχει ρισκάρει ο coach Ερελής, έχει αφήσει τον Τζόνσον εκτός εξάδας ξένων παικτών. Αυτό ακριβώς. Έχει μια τεράστια δύναμη πυρός απ' έξω με τον Wiggins, με τον Μουρ, με τον Νίξον, με τον Γκρέι, με τον Μέγερ. Αλλά παίζει με το Κακλαμανάκι, τον Κουζέλογλου και τον Περάκι που έχει βάλει τώρα στους παίκτες. Λοιπόν, ένα στα τρία τα τρίποντα, 5 στα 7. Δύσκολο σουτ, άστοχο δε από τον Ντόρον Λαμ που πέρασε στο παιχνίδι. Αυτός είναι μια εξαιρετική περίπτωση, παίκτη ο οποίος έλειψε 2 μήνες λόγω τραυματισμού στον ώμο για το Λαύριο. Ο απόφυτος του Κεντάκη, ένας χαρισματικός σκόρερ, Γκίκας Περάκης. Ο υπαρχηγός της ομάδας, ο Γιανακόπουλος είναι αρχηγός, Περάκης είναι ο υπαρχηγός, πολλά χρόνια στο Λαύριο. Περάκης, ο οποίος ξεκίνησε στο Λαύριο, μετά πήγε η Ιωνικόνας Φιλαδέλφειας, πήγε ΑΕΚ, Ολυμπία Πατρός, Σπόρτινγκ, Απόλλων Καλαμαριάς και Λαύριο για ένα τη χρονιά. Λίποβη, 16-23 μέχρι στιγμής, ο Προμηθέας κυριαρχεί, του Τζιαράκης. Χολ, Γκίκας από μακριά, αστοχή. Έρχεται όμως και δίζει το φάουλ. Πολύ έξυπνα ο Χολ. Πάλι επιθετικό rebound. Λοιπόν, μια που μιλάμε για επιθετικά rebound, να δούμε τι γίνεται. Να δούμε τι γίνεται. Στο παιχνίδι, στα επιθετικά rebound. Λοιπόν, 7-7 τα rebound, 3-2. Πολύ μεγάλη διαφορά, 14-5. 7 επιθετικά. Έτσι. Σε 9,5 λεπτά. Είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Διότι από τα επιθετικά rebound, γιατί κάποιος που βλέπει το μάτς θα πει «Μα τα τρίποντα κάνουν διαφορά». Όχι, δεν κάνουν τα τρίποντα διαφορά. Από τα επιθετικά rebound ξεκίνησαν οι δεύτερες κατοχές. Αυτό ακριβώς. Split out, την μπάλα μοιράστηκε έξω και βγήκαν τα τρίποντα. Αυτό. Έτσι. Γιατί πολλές φορές η στατιστική μπερδεύει. Σωστά. Και άμεσα θα κάνει και ο Λαμπ, ο άνθρωπος ο οποίος έπαιξε στους Bucks, έπαιξε στους Magic, στο Orlando Magic και έπαιξε και στην Μπουντούτζος και στην Under. Και αυτό σπουδαίος παίκτης πραγματικά. Πολύ καλό σκόρερ. Έχει φτάσει να βάζει 20 και 25 στο NBA. Ναι, ναι, ναι. Και περνάει και ο Γιώργος Μιχαλός στην Πάτρα. 16-25. Είμαστε το τελευταίο λεπτό και είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι, καθώς είμαστε στο σύν 9 για την Πάτρα. Για να δούμε το Άιζο του Μουρ. Απέρασε ο Γιώργος Μιχαλός. Καλάθι και φάουλ. Όχι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στο 1-1 δεν μπορεί να έχει αντίπαλο. Όχι. Και θα έχουμε απομόνωση σίγουρα και άνοιγμα στις 4 γωνίες. Μακένζι Μουρ, ο οποίος φέτος, μια που τον έχουμε αναφέρει, στα 28,5 λεπτά έχει 15,7 πόντους, 7 rebound, 4,6 assist, είναι ένας παίκτης που βρίσκεται παντού. Λοιπόν, Λαμπ, Νίξον, Wiggins, Κουζέλογλου και Μουρ. Ένα ελαφρύ σχήμα για το Λαύριο. Τώρα θα παίξει 5 Κουζέλογλου, 4 θα παίξει ο Wiggins, για να το δούμε αυτό το σχήμα. Με Φαγέ, Γερομιχαλό. Περνάει και ο Σαλούστρος. Χαμηλώνει το σχήμα και ο γιατράς. Ναι. Και τώρα ψηλώνει το σχήμα για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Μίλαν Μιλόσεβιτς. Ένας εξαιρετικός παίκτης των 13,7 πόντων και των 6,5 rebound και των 1,5 assist σε κάθε παιχνίδι. Επί τριετία παίκτης ΖΑΕΚ. Ένας παίκτης που θα παίξει παντού. Πολύ καλός. Γκίκας στα 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη δεκαλέπτου. Γκίκας. Με αντίπαλο ψηλό παίκτη. Τον παίζει στα πόδια, σταυρωτές. Βήμα αριστερά, σουτάρι. Αστοχή. Στα 2 δευτερόλεπτα πετάει την μπάλα ο Μακένζι Μουρ, αλλά δέχεται την τάπα από το Σαλούστρο. Τέλος δεκαλέπτου. 18-25. Η διαφορά ως 7. Γρήγορα διαφημίσει λίγο μαζί. Προμηθέα στο Λαύριο, όπου έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για το πρώτο δεκάλεπτο. Θα τα δούμε όμως αυτά στη συνέχεια με τον coach. Αρκεί να δούμε τώρα την επίθεση με τον Μιλόσεβιτς κάτω από το καλάθι. Στα 18-27 ακούμε την Κατερίνα Σασοπούλου. Κατερίνα, σε ακούμε. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον Χρήστο Σερέλη, είπε στους παίκτες του ότι δεν παίζεται καθόλου επιθετικά, δεν έχετε τη δυναμική μιας γηπεδούχου ομάδας και γκρίνιαξε και πάλι για τα επιθετικά rebound που παίρνει ο Προμηθέας. Κάντε φάουλ στην ανάγκη, αλλά πρέπει να νιώσει ο αντίπαλος την πίεσή σας. Σε ό,τι αφορά την
την επίθεση. Ζήτησε καλή κυκλοφορία έτσι ώστε να βγει έξτρα πάσα και ένα ελεύθερο σούτ από την περιφέρεια. Και ο Μάκης Γιατράς ζήτησε και πάλι να περάσει όσο το δυνατόν η μπάλα κάτω από το καλάθι. 2 στα 4 τρίποντα το Λαύριο, 5 στα 8. Και από εκεί πέρα στα rebound, 6-1-15. Split out και πάλι, Μιλόσεβιτς. Για τον Χολ, με τον Μουρ πάνω του, το 21-27 με το τρίποντο του Λαυρίου. Πολύ ωραίο το γέμισμα μέσα στην φακέτα, αλλά η παρέμβαση ως από μηχανής θεός, εδώ για μαρτυρία του Βόσνιου. Για να με την προηγούμενη φάση, η Λόμπα πανέξυπνη, το κλέψιμο από τον Τζαμάλ Νίξον. Νίξον επίσης ένας έμπειρος παίκτης. Ο παίκτης από το Brooklyn, αυτός που είχε και την μπάλα. Πέρσι από Λιμόζ. Κοίτα ξανά στο Λαύριο το 15-16 και εδώ ο Μουρ. Άιζο, καλή κατάσταση πάλι. Μέσα. Θυμάστε τι λέγαμε πριν, ότι δεν μπορεί κανείς από τη στιγμή να παίξει στο ένα σύντομο στο Μουρ. Ναι, πραγματικά. Κάνει ένα 5-0 και ο κόσμος του Λαυρίου φωνάζει Μουρ, Μουρ, Μουρ. Είναι ο αγαπημένος Κερκίδας. Ένα ερώτημα για μένα. Ήδη έχει βάλει 10 πόντους. Ακριβώς. Ένα ερώτημα για μένα, coach. Θυμίζω πάντα μαζί μας, ο Βασίλης Μπρατσιάκος, ο άνθρωπος που έφερε την κίνηση στην μεγάλη κατηγορία και στα μεγάλα σαλόνια. Ο Σαλούστρος κάθε στον πάγκο. Κατά πόσο μια ορχήστρα σε μια ομάδα μπάσκετ μπορεί να έχει πολύ σολίστ. Δηλαδή, εδώ έχουμε τον Μουρ, έχουμε τον Λαμπ, έχουμε τον Γκρέι και διαφορετικά. Τον Νίξον. Τον Νίξον. Να το κρυφτεί από τον Μουρ. Δεν προλαβαίνει. Μπορεί να υπάρξει λοιπόν ορχήστρα με πολλούς σολίστ. Μπορεί ο μαέστρος Σερέλης να έχει πολλούς σολίστ. Ναι, ναι, μπορεί, μπορεί και το έχει αποδείξει. Ναι, το παιχνίδι του Λαυρίου αυτό δεν στηρίζεται σε έναν. Κάθε φορά σε κάθε παιχνίδι βγαίνει και κάποιος άλλος μπροστά. Σε κάποια παιχνίδια βγαίνουν 2 και 3 άτομα μπροστά και τότε οι νίκες του Λαύριου είναι μεγάλες. Γι' αυτό και το Λαύριο είναι φιγουράρι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Όπως και το ίδιο θα πω για τον Προμηθέα. Έτσι, ο coach είναι πολλά χρόνια στην ομάδα, πάρα πολλά. Πολύ σημαντικό αυτό. Λίποβι, ο αριστερός διάδρομος απέναντι σε 2. Έπεσε πάνω σε αυτούς, δεν πέσανε αυτοί πάνω σε αυτόν. Πολύ σωστή απόφαση των διαιτητών, ο Πινοίδης είναι δίπλα. Αν μη τι άλλο, έμπειρος διαιτητής. Νομίζω ότι ο Προμηθέας στο ξεκίνημα του δευτερού δεκαλέπτου έχει σταματήσει να διαβάζει τα μισμάτς που δημιουργούνται από την άμυνα με αλλαγές και... Του Τζιαράκης. Ο Λάμπ είναι πάνω του. Εκεί υπάρχει ένα μισμάτς, το διαβάζει ο Χολ. Χολ από μακριά, αστοχή είναι άτυχος, εδώ μπαίνει βγαίνει μπάλα. 24-27, ο Προμηθέας εξακολουθεί να κρατά το προβάδισμα. Μακένζι Μουρ. Ο Λίποβι πάνω, όταν ασπέξει μπορεί να... Ίσως είναι ο μόνος περιφερειακός που μπορεί να το παίξει. Ναι. Κουζέλογλου από μακριά, σουτάρια, αστοχή. Η Πάτρα βγάζει μια καλή άμυνα με τη συνεργασία του Μιλόσεβιτς με τον Χολ. Γλιστρά ο Αμερικανός. Κρατάει μπάλα, ίσως φαλοχό, ο Νίξον. 7.50 για το ημίχρονο, 24-27 το παιχνίδι γίνεται και πάλι ντέρμπι. Χολ. Φαγέ. Λίποβι χαμηλά. Με την αλλαγή στο μαρκάρισμα. Ακριβώς. Κάνει την μπάλα προς τη Μίνο Φαγέ. Η μπάλα στο Μιλόσεβιτς. Θα τολμήσει ασφυκτικά μαρκαρισμένος. Ασφυκτικά μαρκαρισμένος από τον Κουζέλογλου. Δεύτερο, το πιο δύσκολο καλά στο αγώνα. Ναι, ναι, το πιο δύσκολο. Είναι και το δεύτερο buzzer beater. Μαζί με αυτό του Κίκα που έχει βάλει ο Προμηθέας μέχρι τώρα. 24-30 με το τρίποντο του Βόσνιου Κουζέλογλου. Split out. Νίξον. Στη γωνία Κουζέλογλου. Αστοχή. Τρέχει ο Χολ την ομάδα να προλάβει. Για να δούμε. Ωραία. Εκπληκτική φάση με τον Μιλόσεβιτς, ο οποίος δείχνει τη μεγάλη κλάση που έχει, έτσι. Προσπίση. Σπύρο Δαγκλή, νομίζω ότι μπορούμε να το ξαναδούμε πριν πάμε σε time out. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους τους συναδέλφους. Τελικά με 8 επιθετικά του Προμηθέα, νομίζω... Τα λέει όλα. Αυτό τα λέει όλα, ναι. Από εκεί πέρα στα δίποντα 50 με 38 για το Λαύριο, 33 με 60 για το Προμηθέα. Ασίστ, μία 10, μία ασίστ για το Λαύριο, 10 ασίστ για το Προμηθέα. Καταλαβαίνετε ότι οι 8 πόντες διαφοράς θα μπορούσαν και περισσότεροι. Η μπάλα φτάνει στον Μέγερ, ο οποίος δέχεται το φάουλ από τον Τζιαράκη. Ένας ακόμη από τα σημαντικά γρανέας για του Λαυρίου που σήμερα δεν έχει φανεί, ο απόφυτος του Milwaukee College,
ο οποίος πέρασε από τον Απόλλωνα Πατρών το 15-16. Πέρσι έπαιξε στην Ίμπουργκ, τη γνωστή τσέχικη ομάδα ναι. που παίζει στο Basketball Champions League. Και φέτος είναι στο Λαύριο. Πρόλαβε να περάσει και από Αυστραλία, Πορτογαλία, Πολωνία. Στα 27 του, 2-4, αλλά καλό σουτέρ. Πολύ καλό σουτέρ και καλό και στο ποστά παιχνίδι από τα πολύ καλά τεσσάρια. Είναι στους 11,5 πόντους, στα 26 λεπτά που αγωνίζεται με 3 rebound και 1 assist. Αυτός είναι ο Μέγερ, σουτάρει ευστοχή. 26-32, διαφορά στους 6. Ο Γκίκας στο παιχνίδι μαζί με τον Λίποβιλ, τον Μιλόσεβιτς. Ο οποίος Λίποβιλ παίζει τώρα άσος, έτσι. Και στο παιχνίδι ο Τουρέ Μάρι με το νούμερο 23. Θα μιλήσουμε γι' αυτόν, είναι το νέο απόκτημα. Έφυγε από την Ουλμ στη Γερμανία. Μιλόσεβιτς, νάτος, ο Τουρέ Μάρι χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Είναι καλός παίκτης, Μιλόσεβιτς. Έκανε την υπέρβαση ο Προμηθέας. Το φάουλ, καθαρό, του Ντόρον Λάμπ πάνω στον αντιπαλό του. Το 10ο επιθετικό. Ο Λάμπ, ο οποίος είπαμε, έχει περάσει από το NBA. Ήταν draft στο δεύτερο γύρο νούμερο 42 με τους Bucks. Το 12 ήταν στο περίφημο Kentucky του 11-12, έτσι στο 38-2 στο NCAA. Γκίκας, χαμηλά, Μιλόσεβιτς, απίστευτος, το ματιάσαμε. Βήμα πίσω, αστοχή, Μέγερ. Το πάρτι το rebound για τον Προμηθέα συνεχίζεται. Μουρ, split out, Λαμ, αστοχή. Η κίνηση από τον Τζιαράκη για τον Μέρι, του Ρέι Μέρι ή Μάρι, κάτι ενδιάμεσο με το στα δύο προφέρεται. Λίποβι με το Μέγερ μπροστά του. Δύσκολη κίνηση, καλάθι και φάουλ. Φέρει την μπάλα από το δεξί στα αριστερό. Έχει πολύ καλή ισορροπία του σώματος στον αέρα ο Ουκρανός, ο διεθνής Ουκρανός. Και εδώ είναι ο πάγκος του Προμηθέα με τον γιατρά που πέρσι για λίγο καιρό ήταν general manager, Βετούλας προπονητής, έφυγε ο Βετούλας, ανέλαβε αυτός, συνεχίζει στην ομάδα. Η ομάδα που είναι μια νέα ομάδα, Προμηθέας, έχει άλλα τμήματα, αλλά τα τελευταία χρόνια πήρε το Express και έφτασε στην αλφαία κατηγορία. Πραγματικά, με τον κύριο Λιόλιο, τον πρόεδρο. Ο κύριος Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος πραγματικά αγαπάει πολύ αυτήν την ομάδα. Δεν ξέραμε ότι την περασμένη εβδομάδα η ομάδα των νέων έπαιξε στην Καταλωνία με μεγάλες ομάδες, Μπαρσελόνα, Βιλερμπάν κτλ. Και Μάλαγα το επέκέρδισε. Μούρα από μακριά, ευστοχή. 29-35. Βεβαίως δεν ξέρω αν με τα τρίποντα του Μουρ μπορεί να παίξει απέναντι στο σημερινό Προμηθέα το Λαύριο. Πρέπει να βρουν τρόπο προς το αντίπαλο καλάθι και ο Λαμπ και ο Γκρέι. Λοιπόν, αυτό κυρίες και κύριοι είναι το καλάθι του Τουρέ Μάρι. Το βλέπετε εδώ, ο οποίος προχθές αφήχθη στην Πάτρα. Ένα scorer point guard. Scorer point guard, ο οποίος έχει περάσει από τρεις ομάδες του NBA. Εδώ από κοντά το καλάθι. Ο Μουρ δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Έχει κάνει απίστευτα πράγματα, έχει φτάσει 16 πόντους από τους 31 της ομάδας του. Είναι ένας παίκτης ο οποίος υπό προϋποθέσεις και όχι μόνο αγωνιστικές θα μπορούσε να παίζει τώρα στο NBA. Από μακριά του Τζιαράκη στα στοχή, να ο Μουρ. Είναι παίκτης υψηλότατης κλάσης. Πραγματικά υψηλής κλάσης. Του Εμέρι απέναντί του. Ο Μάρι ο οποίος έπαιξε το 13-14 στους Knicks, Jazz και στο Wizards. Θα τον παίξει στα πόδια. Όχι, προτιμάει να κάνει βήμα πίσω και υπάρχει φάουλ. Σπρόξιμο. Κακή άμυνα εδώ του Μιλόσεβιτς. Εγώ λογικά περίμενα θα τον πάει στην τρίπλα ο Αμερικανός. Μακένζι Μουρ μέχρι τώρα 16 πόντους. Βήμα στο πλάι. Αποφεύγει τον Μιλόσεβιτς. Λοιπόν. Ο Μουρ λοιπόν. Ευστοχή. Φέτος έχει στις βολές 63%, είναι το χειρότερο του ποσοστό αναλογικά με όλες τις κατηγορίες. 33-38 με τον Μακένζι Μουρ να φτάνει στους 18 πόντους. Βεβαίως και να είναι ο πρώτος κοντά αγώνα. Βλέπετε εδώ 6-6 βολές, 3-3 τρίποντα, 2-2 τρίποντα.
κάνει ένα μαγικό παιχνίδι. Πραγματικά παίζει μόνος. Απ' την άλλη ο Μιλόσεβιτς έχει πάρει τη σκυτάλη για τον, πού θυμήθηκα τον Απόλλωνα, για τον Προμηθέα. Ο Προμηθέας έχει πολλούς. Βλέπουμε διαφορετικές σκυτάλες σε κάθε επίθεση. Ναι, είναι ο Λίποβι, ο Χολ, ο Μιλόσεβιτς με 8 και 7 από τους αντίστοιχα. Μουρ. Μουρ. Εκπληκτική φάση σε μια από τις αγαπημένες φάσεις πάνω από τη Στεφάνη για τον Wiggins. Το βλέπετε εδώ, τον Antoine Wiggins, ο 29χρονος Αμερικανός, ο οποίος Νίξον, Μουρ, Wiggins και Κακλαμανάκης απέναντι σε Μιλόσεβιτς, του Τζιαράκη, Λίπο, Βιγκίκα και Μέρι. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Wiggins μπορεί να παίξει τον Μιλόσεβιτς, νομίζω πως δεν μπορεί. Γκίκας, το φοδοτό του Τζιαράκη. Έξω για τον Μιλόσεβιτς. Στη γωνία ο Τουρεμάρη, αστοχή. Για να ακούσουμε την Κατερίνα Αναστασοπούλου. Για τον Προμηθέα να περάσει η μπάλα κάτω από το καλάθι, εκτός κι αν υπάρχει ευκαιρία για ελεύθερο τρίποντο, στο Λάβριο μονοπόλησε το ενδιαφέρον του Χρύσου Σερέλη η άμυνα και μόνο η άμυνα. Θέλει να φτάσει στον Προμηθέα μέχρι το ενδείκνο για να τον περάσει στο χώρο. Το τρίποντο είναι γεγονός από ένα παίκτη που σουτάρει με στοχεία 4 στα 10 φέτος. Μιλάμε για τον Νίξον. Γκίκας στο 38-40 έχουμε και πάλι τέρμπι. Αδύνατη πλευρά, η σκιπ πάσα. Για να δούμε τον Αμερικανό. Δύσκολη φάση, αστοχή, Κακλαμανάκης και τον Αύριο έχει προϋποθέσεις να ισοφαρίσει να και περάσει μπροστά. Με τον Μακένζι Μουρ βγάζει έξω, Νίξον. Το μακρινό σουτ από τον Γκρέι, 41-40. Τι παιχνίδι βλέπουμε, Βασίλη Πρατσιάκο. Πραγματικά είναι αυτό που περιμέναμε. Δεν πρέπει το Λαύριο να βρει ρυθμό. Από τη στιγμή που θα τρέξει και θα βρει ρυθμό, θα έχει πρόβλημα οποιαδήποτε ομάδα εδώ μέσα. Θα ρίχνει μια διαφορά 11 πόντων. Το Λαύριο του Τζιαράκη, η τάπα ψηλά από τον Μουρ, ο οποίο κάνει μυθικά πράγματα σήμερα. Κάνει τα πάντα, κάνει τα πάντα. Μακένζι Μουρ λίγο πριν από το φινάλε σε 18 λεπτά. Κοιτάξτε και πάλι του Τζιαράκη, ο έπειρο του Τζιαράκη, η τάπα καθαρή ψηλά. Ο Μακένζι Μουρ έχει 6-6-3-3-2-2. Ένα rebound μια τάπα σε 18 λεπτά. Και 18 πόντους, το συγγνώμη. Γκίκας, αδύνατη πλευρά, Μιλόσεβιτς. Το φάουλ από τον Wiggins. Σωστό. Θέλω να πω ότι οι φίλοι του μπάσκετ που βλέπουν σήμερα αυτό το παιχνίδι στην απευθείας μετάδοση της ΕΡΤ και στην ΕΡΤ High Definition καταλαβαίνουν σε αυτό το πρωτομικρόνο γιατί αυτές οι ετοιμάσεις είναι τόσο ψηλά. Αυτό ακριβώς. Βλέπουμε μπάσκετ υψηλό επίπεδο. Υπάρχουν παικταράδες, έτσι. Αυτό ακριβώς. Δεν πάει τυχαία μια ομάδα ψηλά. Κακά τα ψέματα. Αν δεν επενδύσεις, αν δεν προγραμματίσεις, αν δεν βάλεις στην άκρη κάποια πράγματα, δεν έχεις καλό προπονητή, καλό staff, καλούς Έλληνες παίκτες, καλούς ξένους παίκτες, πώς θα πας ψηλά. Θα έχεις πρόβλημα, σωστά, σωστά. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι δύσκολο πρωτάθλημα, είναι ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Είναι σκληρό, με πολύ τακτική, με έμπειρους παίκτες, έμπειρους προπονητές. Δύσκολο, πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, πραγματικά. Λίπο βίστο Γκίκα. 2 λεπτά για το φινάλε. Γκίκας μαρκαρισμένος αστεκτικά απέναντι στον Γκρέι. Η μπάλα συστημένη στα χέρια του Μουρ. Για να δούμε τώρα την ψυχολογία του Προμηθέα. Η μπάλα έξω. Ο Σερέλης ζητάει από τους παίκτες του ψυχραιμία σε παιχνίδι. Ενώ στο παιχνίδι έχει περάσει και ο Δημήτρης Λεγκίκας. Ο Λεγκίκας, ο οποίος πέρασε και αυτός από το φιλαθλητικό. Πραγματικά. Και πάει πάρα πολύ καλά για πρώτη χρονιά εδώ στο Λαύριο. Νίξον, ο αριστερό χειραστάρι μέσα. 44-40. Σε 14 πόντων το Λαύριο απέναντι στο Προμηθέα. Έχει βρει ρυθμό, παίζει πολύ άσχημα στην άμυνα στο πικερόλο ο Προμηθέας. Και επιθετικά από την ώρα που σταμάτησε να τροφοδοτείται ο Μιλόσεβιτς μέσα στη ρακέτα, έχασε το εύκολο καλάθι. Απλά ξεκίνησε το Λαύρο να παίζει άμυνα, να παίζει πιο σκληρά άμυνα, αυτό που ζήτησε ο κόουτς. Ναι, διότι όταν δεν έχει το σκιάχτρο μέσα στη ρακέτα, σου πρέπει κάπως αλλιώς να το καλύψεις. Με ομαδική άμυνα, με σκληράδα κτλ. Το Λαύρο είχε δεχτεί σε 17 σχεδόν 7-40 πόντους. Λίποβι. Σπάει το ρόδι ο Λίποβι. Ο Λίποβι σπάει το ρόδι. Έχουμε πάλι 44-42 στους δύο πόντους. Να πούμε ότι τα rebound έγιναν 12-21. Πήρε 9 rebound από 3 από και στο πρώτο δεκάλεπτο. Νίξον, split out στο Gray, στημένος, αστοχή, ψηλότερα το Κακλαμανάκι, ο Λίποβι. Κλέβει ο Μουρ. Πολύ ωραία, απίστευτη φάση. Χάθηκε η μπάλα. 46-42, για να δούμε τώρα το Προμηθέα. Για να δούμε τον Προμηθέα πώς θα αντιδράσει η επίσης ποιοτική και πολύ γεμάτη στο ρόστερ ομάδα της Πάτρας. Γκίκας, απίστευτο παιχνίδι. Λίποβι, 46-42, 88 πόντι μέχρι στιγμής. Μιλόσεβιτς,
απέναντι σε τέσσερις. Η μπάλα σε ποιον, το λάθος. Ο Σπίτι Γκονζάλες Γκίκας μαζεύει την μπάλα. Κλέβει όμως ο Λεγκίκας. Έχει χάσει τελείως την αυτοσυγκέντρωση του Προμηθέας. Νίξον, Κακλαμανάκης, μέσα σε πανδεμόνιο, 48-42, 21 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Time out, καν δεν απατώμε. Σπύρο Δαγκλή, το κρατάμε, έτσι. Βρισκόμαστε εδώ και θα βγάζουμε αυτές τις δύο ομάδες. Λοιπόν, Κατερίνα, σ' ακούμε. Προλάβα να ακούσω τις οδηγίες μόνο του Χρήστου Σερέλη που ζήτησε και το time out. Ήταν πίεση σε όλο το γήπεδο και τώρα στην άμυνα man to man με αλλαγές όλα τα σκρίνια. Ωραία, χωρίσε το κόλ. Με το που φαγεί που περνάει και πάλι στο παιχνίδι. Ταΐζεται ο Μιλόσεβιτς. Ο Μιλόσεβιτς είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να προσαρμόσει το παιχνίδι του ανάλογα με τον αντίπαλο. Μπορεί να παίξει έξω, μπορεί να παίξει μέσα, μπορεί να παίξει σκληρά, μπορεί να πάει στο σουτ, μπορεί να παίξει τεσσάρι, μπορεί να παίξει πεντάρι, μπορεί να παίξει τριάρι. Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Σπουδαίος παίχτης και έξυπνο αυτό που έκανε ο γιατράς μου. Πόσταρε μέσα στο καλάθι. Περνάει ο Σαλούστρος. Στη θέση του Τζιαράκη για τα τελευταία 6 δευτερόλεπτα βάζει ένα παίκτη στα 2-2 που όπως είναι και έξω και μέσα. Αστοχία Μιλόσεβιτς. 6-2 για το φινάλε, το 48-42 για το Λαύριο παραμένει. Ξαναλέω, πολύ, πολύ μεγάλο παιχνίδι, ένας θεαματικός αγώνας, εντυπωσιακός και αμφίροπος στο Λαύριο. Μιλόσεβιτς. Ευστοχή 48-43, διαφορά στους 5. Νέο time out. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το σκόρερ λίγο πριν από το φινάλε. Μένουμε εδώ, λοιπόν. 3 πόντους έχει ο Βεργίνης, 6 έχει ο Νίξον. Αμέσως. Ωραία, για να το δούμε λοιπόν. 6-2 φίλες και φίλοι, 6 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Μακνή πάσα για ποιον, για κανέναν. Να τα λάθη. Ο Σερέλης εξανίσταται. Και αλλαγή από τον γιατρά. Του Τζιαράκης για να ταϊστεί ο ψηλός. Είναι σίγουρο ότι δεν είχε πει αυτό το πράγμα coach. Τι σκέφτεται ένα coach όταν δεν κάνει πριν αυτό που του λέει. Τίποτα, τι να, δεν μπορεί να κάνει τίποτα εκείνη τη στιγμή. Νευριάζει όμως. Ναι, είστε, ναι, και λίγο νευρικές εσείς προπονητές. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, 6-2, 48-43. Επαναφορά από τον Προμηθέα χωρίς να έχει κυλήσει καθόλου το χρονόμετρο. Η μπάλα στον Τζιαράκη. Χολ στα 5, στα 4, στα 3 τώρα. Χολ εναντίον όλων. Σουτάρει αστοχή του Τζιαράκη. Χολ τέλος. Κάνει και ο Προμηθέας την ευκαιρία του. Τέλος ημιχρόνου. Είναι το μεγάλο παιχνίδι εδώ στο Χρυσό του Λαύριου ανάμεσα στον τρίτο και τον τέταρτο βαθμολογία. 48-43 το Λαύριο πρωί. Λοιπόν, Κατερίνα, σ' ακούμε. Εννοείται τους δύο πάγκους. Ότι πρέπει να πάω. Λοιπόν, ο Χρήστος Σερέλης. Πάντα, πάντα. Ναι. Λοιπόν, είπε στους παίκτες του ότι πρέπει να κινηθεί η ομάδα με την ενέργεια και τη δυναμική που έδειξε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Πρέπει να πάει λοιπόν με οδηγό το τελευταίο πεντάλεπτο από το πρώτο ημίχρονο και να δώσει επιτέλους πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στα επιθετικά rebound που παίρνει ο Προμηθέας. Έχει 10 εναντί 2 του Λαυρίου. Και ο Προμηθέας, ο Μάκης Γιατράς, ζήτησε και πάλι να περάσει μπάλα κάτω από το καλάθι είτε με τις δύσεις είτε σε σέντερ. Ο coach, να δούμε λίγο τις πεντάδες. Βεργίνης, Κουζέλογλου, Λαμπ, Γκρέι, δύο μπόμπερ στα φτερά. Χαμηλό σχήμα, πραγματικά μπόμπερ, τέσσερις μέσα. Ναι, αν βάλουμε και τον Κουζέλογλου, αν βάλουμε και τον Βεργίνη. Ναι, τέσσερις μπόμπερ. Μόνο ο Κακλαμανάκης δεν σουτάρει. Από μακριά ο Λαμπ, ο απόφυτος του Κεντάκη. Μιλάμε για το μεγάλο Κεντάκη, το οποίο τα τελευταία 20 χρόνια γράφει ιστορία στην NBA. Μιλάμε για την ομάδα του 38-2 εκείνη τη χρονιά, το 11-12. Εδώ και ο Σερέλης. Πάμε και στον Προμηθέα. Μια εξίσου σπουδαία ομάδα. Ο γιατράς πάντως βγάζει το σακάκι και ξεκουμπώνει για τη γραβάτα σιγά-σιγά. Τη λύνει σιγά-σιγά. Κουζέλογλου, Κακλαμανάκης, Βεργίνης. Ξεκίνησαν φουριώδες, ειδικά το Λαύριο, όπου οικοδομεί για πρώτη φορά με διαφορά των 9 πόντων. Απαντάει αμέσως ο Χολ. Και νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο προσωμιάζει με All-Star Game. Δεν είναι χαρακτηριστικό ελληνικού παιχνιδιού αυτό. Πάντως και οι δύο από το παιχνίδι τους είναι φύση επιθετικές ομάδες. Βεβαίως. Το περίμενα το μεγάλο σκορ σήμερα. Λοιπόν. Τώρα είδαμε μια αλλαγή και είδαμε τον Λαμπ να διαβάζει πολύ ωραία το μισμάσιμο του Τζιαράκη, να χτυπάει στα πόδια. Έχουμε... Κάτι ίδιο είδαμε και τώρα με το Χολ. Έχουμε συνεχόμενα καλάθια από τις δύο ομάδες, στο 56-50. Για να δούμε, κάτι πρέπει να γίνει με τις άμυνες.
Εσύ που είσαι προπονητής, θες να γίνεις άμυνες. Εγώ που δεν είμαι προπονητής, δεν με απασχολεί καθόλου τι είμαι τσάμυνες. Καλάθια να μπαίνουν και ας κερδίσει ο πιο παραγωγικός, αποδοτικός και θεαματικός. Εσείς οι προπονητές το έχετε αυτό το θεματάκι. Όχι, όχι. Η επίθεση, άμα δεν βάλεις, δεν θα κερδίσει το παιχνίδι. Θέλω να πω ότι βλέπετε και την άμυνα και τη θέλετε ακόμη και όταν δεν παίζει τόσο πόντες στο παιχνίδι. Έτσι ακριβώς, να δει γίνεται αλλιώς. Γκρέι, δύσκολη φάση. Μιλάμε για ένα παιδί, εντάξει, 28 χρονών είναι, ο οποίος έπαιξε 125 παιχνίδια στον Γκονζάγκα. Ένα από τα μεγαλύτερα σχολεία στο μπάσκετ, έτσι. Τρομερό σχολείο, πραγματικά. Έτσι. Σπουδαίος παίκτης ο Gray. Ναι. Ήταν στην All West Coast Conference πρώτη ομάδα, το 9-10 και το 10-11. Αυτός ακριβώς που σουτάρει στη βολή και φτωχή. Αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει το... που έχει καταφέρει το Λάβριο είναι να φέρει τον Προμηθέα σε αλλαγές και είναι βούτυρο στο ψωμί των περιφερειακών. Και το Λάβριο, ειδικά των Αμερικανών. Έχει παίξει σε τρία Summer League. Ο Gray με Wizards, Pacers, Cavaliers και Brooklyn Nets. Έτσι, καλός παίκτης. Χολ. 58-50. 7-50 για το δεκάλεπτο. Χολ. Χαμηλά ο Φαγέ. Έξω Λίποβι. Ωραία προσποίηση. Χολ. Το φλότερα στο Χ. Τα Κλαμανάκης μαζεύω Κουζέλογλου. Την μπάλα στο Βεργίνη. Προσπαθεί να τρέξει το Λάβριο. Αδύνατη πλευρά, Gray. Αστοχή ψηλότερα όλων ο Τουτζιαράκης. Φοβερό. Δεν ξέρω αν έχει τύχει ο Προμηθέας, αν συνεχίσει να μην γυρίζει γρήγορα στην άμυνα και αν συνεχίσει να αφήνει το Λάβριο σε παιχνίδι... Run and gun, ναι, δεν του ταιριάζει. Και δεν ξέρω, έχει χαλάσει το μυαλό των παιχτών, μέχρι τώρα δεν βλέπω να γυρίζει. Στην προηγούμενη φάση, να το πω και αυτό, είχε 5-6 αλτικότητα τους παίκτες και η μπάλα στα χέρια του Τζιαράκη. Έτσι ακριβώς. Χολ. Εδώ έχουμε αλλαγή. Λίποβι. Χολ από μακριά, σουτάρι, μέσα και αυτό. 58-53, πραγματικά δεν ξέρω, ίσως έχουμε ρεκόρ για το ελληνικό πρωτάθλημα σήμερα. Για να δούμε που θα πάει στο τέλος. Ίσως έχουμε ρεκόρ για το ελληνικό πρωτάθλημα, φίλες και φίλοι. Είναι πιθανότατα σε αυτά τα λεπτά που έχουμε παίξει ο πιο θεαματικός αγώνας πρωταθλήματος μέχρι στιγμής. Βεργίνης, ο Γκίκας πάνω του. Βεργίνης. Πάλι αλλαγή εδώ, για να δούμε με τον Βεργίνη. Μιλόσεβιτς, με ταμπλό αστοχή, φαγέψει να μαζεύει την μπάλα. Έγινε η αλλαγή στο μαρκάρισμα. Βεργίνης το εκμεταλλεύτηκε. Φαγέ. Ο Σενεγαλέζος. Περάσει από Λευσίνα. Να δούμε στο πικερόλ. Αλλάξαν αμέσως. Τριπλή αλλαγή. Πάλι μισμάτς. Χολ. Κακό σουτ. Φάουλ. Ο Λίποβ βρέθηκε στο σωστό σημείο, τη σωστή χρονική στιγμή. Πάλι αλλάξαν παίκτες στο πικερόλ, παίκτες του Λαβρίου. Πάλι δεν το διάβασαν οι παίκτες Προμηθέα αυτό. Είχαμε ένα high-low εύκολο. Πάντως πραγματικά το Λάβριο παίζει σκληρή, παίζει όταν η μπάλα πηγαίνει στο low post, παίζει σκληρή άμυνα με παγίδα στην πάσα και δυσκολεύει πάρα πολύ το παιχνίδι περιστροφών του Προμηθέα. Ο Λαμ κάθεται, σήμερα δεν είναι πολύ καλά. Μιλάμε για τον παίκτη τον οποίο το Λάβριο τον περίμενε 8 εβδομάδες. Ναι, πραγματικά. Μετά τον τραυματισμό στον νόμο. Είπαμε απόφυτος του Κεντάκη, ο παίκτης που πέρσι έπαιξε στους Westchester Knicks. Είναι η θυγατρική των Knicks εκεί που έπαιξε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Φαγέ, δεν υπάρχει φάουλ του Κακλαμανάκη, λένε οι διαιτητές. Και Μουρ. Μακέζι Μουρ, ο πρώτος σκόρερ του αγώνα, πέρασε και πάλι στο παιχνίδι. Μουρ. Και αυτό πολύ σημαντικό, κατάφερε το Λάβριο να περάσει, να είναι μπροστά συνέχεια. Χωρίς το Μουρ. Χωρίς το Μουρ. Γκρέι. Σταυρωτή. Απέναντι στο Χολ. Έχει προηγηθεί φάουλ. Ως προς τα φάουλ, πάντως και οι δύο ομάδες είναι καλά με τους παίκτες. Είναι ο πρώτος παίκτης ο Χολ, ο οποίος υποπίπτει στο τρίτο φάουλ. Άλλη μια ανακάλυψη του Άρη Λικογιάννη. Είναι όμως απώλεια, είναι νωρίς. Είναι καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης. Βεργίνης. Χαμηλή τρίπλα. Κουζέλογλου με κοντό αντίπαλο. Εκπληκτική reverse κίνηση. Τα φάλτσα δεν το βοηθάνε. Έρχεται το Κακλαμανάκη, σφαγέ. Η κατοχή για τους Πατρινούς. Γκίκας, 58-53. Παίζει στα πόδια τον ψηλότερο αντίπαλο. Ο Μουρ πάνω από 2 μέτρα πάνω του. Ο Γκίκας κάτω από 90. Με Κουζέλογλου. Ο Σβούρας. Ο όμορφα στο Μιλόσεβιτς.
Μιλόσεβιτς, βήμα πίσω, σουτάρει αστοχή, ψηλά ο Μπουρ καθαρίζει τη φάση. Η πολιορκία λύνεται και το Λαύριο ετοιμάζει και τον Μέγερ. Μουρ, στήριγμα στο Βεργίνη και πάλι Μουρ. Για να δούμε, θα παίξει απομόνωση. Με τον Μιλόσεβιτς. Να ένα ματσάπ σπουδαίων παικτών. Ωραία κίνηση, κακό τελείωμα. Έρχεται ο Κακλαμανάκης. Ο Κακλαμανάκης, μα με τον ένα, μα με τον άλλο τρόπο θα φτάσει το καλάθι. Ναι, γιατί υπήρχε μισμάτς εδώ, ήταν μια κακή επιλογή του Μουρ, αλλά πήρε εύκολα το rebound από το Χολ. 4 στα 6 δίποτα ο Κακλαμανάκης. Θυμίζω ότι ο Τζόνσον δεν είναι στην ομάδα. Είναι στον πάγκο, αλλά φοράει πολιτικά. Λίποβι. Ωραία κίνηση από τον Ουγγανό. Ο πιο συγκεντρωμένος παίκτης του Προμηθέα σε όλη τη διάρκεια. Δηλαδή παίζουμε αυτή τη στιγμή 26 λεπτά, είναι ο πιο συγκεντρωμένος. Ο Προμηθέας, είδαμε για λίγο και τον γιατρά. Ο Λίποβι είναι και αυτός μια σταθερή αξία για την ομάδα του Προμηθέα. Μουρ από κοντά 62-57, 55. Το συγγνώμη, τώρα 62-55. Παραστήθηκα και εγώ, δεν πιστεύω θα το χάσει από εκεί. Ο Μιλόσεβιτς έχει χάσει όλα τα ενασμένα στην άμυνα. Γκίκας. Ετοιμάζεται ο Ίγκινς με τον Μέγερ. Ωραία κίνηση, καταπληκτική πάσα. Καταπληκτική πάσα του Γκίκα στο Χολ. Καταπληκτική πάσα. Ένας από τους κορυφαίους πασέρ του πρωταθλήματος. Ο διεθνής Νίκος Γκίκας με τις 8 ασίστ. 8 ασίστ. Έτσι. Βεργίνης. Γκίκας ένα σπουδαίο playmaker πραγματικά και του άξιζε που... Και νομίζω ότι από την κλίση του και μετά έγινε ακόμη πιο όριμος, έτσι. Και καλό θα είναι να είναι συνέχεια. Γκρέι, ψιλοκρεμαστά, άστοχο. 62-57 η διαφορά στους 5. Time out σε λίγο μαζί. Ευχαριστώ Σπύρο και αγαπητοί συνάδελφοι. Παρακολουθείτε φίλες και φίλοι μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα στον τρίτο και τον τέταρτο ισοβραθμόντα με τον ΠΑΟΚ. Μην το ξεχνάμε αυτό. Εδώ είναι οι δύο πρώτοι σκόρερ, ο Μουρ με τον Χολ. Ο ΠΑΟΚ που ήδη αυτή τη στιγμή έχει περάσει τον Προμηθέα. Και αν ο Προμηθέας χάσει σήμερα, ο ΠΑΟΚ θα είναι μόνος του τέταρτος. Μουρ. Μέγερ από κοντά 64-57. Πριν από το μάτς, ο Προμηθέας με τον ΠΑΟΚ είχαν από 7-4, 7 νίκες, 4 ήττες. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Πανιόνιο, πήγε στο 8-4. Που σημαίνει ότι αν ο Προμηθέας κερδίσει, θα έχουμε μια τριπλή ισοβαθμία Λαυρίου ΠΑΟΚ Προμηθέα. Αν κερδίσει το Λαύριο και χάσει ο Προμηθέας, θα έχουμε το Λαύριο μόνο του και μόνο του τον ΠΑΟΚ στην τέταρτη θέση. Ναι, ναι. Και ο ΠΑΟΚ που έχει αρχίσει και βρίσκει ρυθμό, Βασίλη. Ναι, ο ΠΑΟΚ υπομονή ήθελε. Έχει έναν έμπειρο coach, έχει ένα σπουδαίο επιτελείο και δεν μιλάω μόνο επιτελείο αναφορικά με το staff που είναι καλό, ενώ και τους παράγοντες του ΠΑΟΚ. Είναι... Από τους πιο μπασκετικούς παράγοντες στην Ελλάδα. Συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ. Λείπω από μακριά. Αστοχή, Μουρ. Προσέχει την baseline, μην την πατήσει. Μέγερ, που κάνει τη διαφορά στις τελευταίες φάσεις. Και νέο time out που ζητάει εσπερσμένος ο γιατράς. 66-57 το συν 5 έγινε συν 9 με ένα γρήγορο 4-0. Το Λαύριο. Και τα λάθη 3-9. 9 έτσι. Λάθη ο Προμηθέας. Απόρρια της πίεσης του Λαύριου. Πραγματικά. Ο Νίξο περάζει το παιχνίδι. Ο έμπειρος playmaker απέναντι στον διεθνή Νίκο Γκίκα. Ένα ωραίο ματσάπ. Γκίκα στη γωνία. Μακρινό σουτ. Άστοχο. Μαζεύει ο Wiggins. Κατερίνα Σακουμέ. Ο Χρήστος Ερέλης ζήτησε side pick and roll στην επίθεση και πάρα πολύ καλή άμυνα. Και ο Μάκης Γιατράς με καλύτερη ενέργεια στα rebound που ήταν το δυνατό χαρτί του Προμηθέα στο πρώτο ημίχρονο και στο transition. Gray. Εδώ πάλι αλλάξανε παίχτη για να δούμε το mismatch. Wiggins. Δεν το διάβασε ο Wiggins. Wiggins που σήμερα δεν έχει παίξει πολύ και όσο έπαιξε δεν έκανε κάτι πολύ σπουδαίο. Λίποβι, ο παίκτης από το Χάρκοβο, εκεί στην Ανατολική Ουκρανία με τα προβλήματα. Η τάπα μεγαλοπρεπής από το Τουρέ στον Μάρι. Μουρ. Μακένζι Μουρ. Wiggins αστοχή 0-1 στα καρφώματα. Έρχεται ο Νίξον. Πήγε για Eurostep. Το χάνει από τα χέρια του Gray Lenvietes.
Είναι ένα παιχνίδι streetball αυτή τη στιγμή. Είναι παιχνίδι streetball σε γήπεδο στο Bronx, Νέα Υόρκη. Είναι φοβερό ο Προμηθέας. Έχει χάσει παντελώς την αποσυγκέντρωσή του δυστυχώς. Κάνουν πάρα πολλά λάθη. Δεν ξέρω τι πήγε να κάνει τώρα ο Μέρι, ενώ είχε ελεύθερο σουτ. Λέμε τα καλά, να πούμε και κάποια που δεν είσαι τόσο καλά για την δική μας προσέγγιση και φιλοσοφία περί του παιχνιδιού. Μιλάμε για την ευρωπαϊκή φιλοσοφία. Όταν σε ένα παιχνίδι βρεθούν να παίζουν 7, 8 ή και 9 Αμερικανοί, το παιχνίδι γίνεται και λίγο άναρχο, έτσι. Ναι, 100%. Λίποβι, μεταφορά μπάλας. Ο Ουκρανός λοιπόν από το Χάρκοβο που έχει περάσει από τον Ερυθρό Αστέρα και πέρσι έκανε μια μεγάλη χρονιά στο Τρίκαλα. Πραγματικά μεγάλη χρονιά πέρυσι. Τα Τρίκαλα έχασαν πολλούς από τους περσινούς παίκτες. Φύγανε αρκετοί. Έφυγε ο Λίποβι, έφυγε ο Τσαγκαράκης, ένας Μανολόπουλος. Σπουδαίος κορετρινών πόντων, ο Μανολόπουλος. Ο Μπάρλο, το μεγάλο όπλο. Οι τρεις πήγαν στην Κίμη. Ο Ίγγινς στη γωνία, μέσα και αυτός. Τον Δημήτρη Λεγκίκα, τον πρώην παίκτη του φιλαθλητικού. 69-57 η διαφορά, Κόουτ πάει στους 12. Και να δούμε τώρα πόσο Προμηθέας μπορεί να τα απεξέλθει. Γκίκας, απίστευτο καλάθι από τον διεθνή Νίκο Γκίκα. Απίστευτο, γιατί μέσα στα θηρία το σουτ λόμπα βρήκε το στόχο από τον εξαιρετικό και σήμερα Γκίκα, ο οποίος είναι στις 8 ασίστ. Ο παίκτης που πήρε το μάτς με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που έχει ένα μεγάλο μάτς αύριο με τον Παναθηναϊκό. Νίξον, χαμηλό σουτ, βρίσκει Στεφάνη. Η ΑΕΚ που έχει αύριο το μάτς με τον Παναθηναϊκό και τη Δευτέρα μια μεγάλη πρεμιέρα για τη μεγάλη ταινία του 1968. Για τον πρώτο μεγάλο ελληνικό θρίαμβο σε επίπεδο συλλόγων. Στο Καλιμάρα πάνω από το Παναθηναϊκό στάδιο, με αντίπαλο Σλάβια Πράγας. Ο Τάσος Μπουλμέτς, ο μεγάλος σκηνοθέτης, το έκανε ταινία. Γκίκας από τα 7. Αστοχή, προσπαθεί, αλλά δεν μπορεί ο Μιλόσεβιτς. Την μπάλα έξω. Εδώ είναι ο Λίποβι. Ο γιατράς διαμαρτύρεται. Σε ρέλι σε πρώτο πλάνο. Δύο Έλληνες προπονητές που έχουν δώσει φέτος, ή μάλλον και φέτος, τα διαπιστευτήριά τους. Και Πιλοίδης, ο έμπειρος Πιλοίδης. Μάκης γιατράς. Και η παναφορά. 10 δευτερόλεπτα για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. 69-59. Αυτή τη στιγμή είναι 21-16 το δεκάλεπτο για το Λαύριο. Νίξον. 5 δευτερόλεπτα. Φάουλ. 4,5. Για το Λαύριο ο Νίξον, ο Λεγκίκας, ο Γουίγκινς, ο Μουρ και ο Μέγερ, ο Φαγέ, ο Μιλόσεβιτς, Γερομιχαλός, Γκίκας και ο Τουρέ Μάρι. Νίξον, με αντίπαλο τον Γκίκα, σπριτ άουτ, αδύνατη πλευρά, Μέγερ μέσα. 72-59. Να αποκαλύψω ότι ο coach μου που θα πάει σε τρίποντο το Λαύριο και φυσικά τελευταίο δεκαλέπτου. Λαύριο Προμηθέας 72-59, για πρώτη φορά το Λαύριο παίρνει μια διαφορά της τάξης των 13 πόντων. Γκίκας στη γωνία. Και πάλι Γκίκας. Γερομιχαλός. Δύσκολη κίνηση. Δεν υπάρχει φάουλ, είναι διαιτητές. Εγώ νομίζω ότι ήταν φάουλ. Θα το δούμε ίσως επανάληψη. Νίξον. Αστοχή, έρχεται με το follow ο Μακένζι Μουρ. Νομίζω ότι η προηγούμενη φάση ήταν φάουλ. Δεν ξέρω, coach, εσύ τι λες. Ήταν καθαρό φάουλ, ναι, ήταν και μπροστά μας. Γκίκας. Γερομιχαλός. Αυτό ήταν φάουλ, έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρω αν έχουμε να δούμε και το προηγούμενο. 74-59, για πρώτη φορά διαφορά φτάνει στους 15 πόντους. Ξεκίνημα αυτόν τον τελευταίο. Εμείς ζητάμε το προηγούμενο. Λοιπόν, Κατερίνα, σ' ακούμε. Ο Μάκης Γιατράς εστίασε το πρόβλημα της ομάδας του στο θέμα της συγκέντρωσης. Του ζήτησε να ηρεμήσουν, διαφορετικά δεν πρόκειται να βγάλουν ενέργεια και αυτοπεποίθηση πάνω στο παρκέ. Στο παρκέ, σε ό,τι αφορά την επίθεση, πήγε ρόλο από το κέντρο με τον Γκίκα και κάποιο ελεύθερο τρίποντο, αν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Ο Χρήστος Ερέλης, το ίδιο τέμπο, δεν το συζητάω, πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση, πάντοτε προσοχή στην άμυνα. Μουρ με τον Γιώργο Μιχαλό απέναντι. Μουρ, σουτάρι για τρεις, αστοχή, μπάλα στο Wiggins.
Μουρ. Ένα ακόμη καλάθι για τον Μακένζι Μουρ που φτάνει τους 22 πόντους. 76-60, όλο και διευρύνεται η διαφορά. Και από εκεί που ήταν ντέρμπι, πάει να καθαρίσει το παιχνίδι από νωρίς στο 4ο δεκάλεπτο το Λαύριο. Φαγέ που δεν έχει μπει στο παιχνίδι. Δεν έχει μπει στο παιχνίδι, είναι το πρώτο σουτ που κάνει. Δεν ξέρω, πρέπει να είναι και το πρώτο σουτ που κάνει στον αγώνα. Άντε να έχει άλλο ένα. Που είναι από τους βασικούς σκόρερ του Προμηθέα. Μπάλα στο Μέγερ. Ψηλά στον Wiggins. Με αντίπαλο τον Φαγέ. Η μπάλα έξω στο Μέγερ. Σημαδεύει, σουτάρει αστοχή και μαζεύει την μπάλα ο Μιλόσεβιτς. Θα υπάρξει αντεπίθεση Προμηθέα. Για να δούμε. Γκίκας που είναι πάρα πολύ γρήγορος. Ωραία πάσα, προσποίησης, τάπα, φάουλ. Αυτό πάντως ήταν λιγότερο φάουλ από το προηγούμενο. Ναι, ναι, λιγότερο. Πραγματικά. Στο πρώτο ημίχρονο ο Προμηθέας πήγαινε σε σετ παιχνίδι, διάβαζε τα μισμάτς, έβαζε την μπάλα μέσα στο καλάθι. Και είχε σε όλο το πρώτο ημίχρονο σχεδόν προβάδισμα. Όταν έπαψε να βάζει την μπάλα μέσα στο καλάθι και πήγε σε τρίποντο, ξεκίνησε το πρόβλημα. 76-63, 8 λεπτά και από εδώ και πέρα, αν ο Προμηθέας θέλει να ξαναμπεί στο παιχνίδι, θα πρέπει να αρχίσει να μειώνει. Και πρέπει να παίξει άμυνα. 76 πόντους σε 32 λεπτά. Είναι πολύ. Πάρα πολύ. Ειδικά για το σκληρό ελληνικό πρωτάθλημα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ, ναι. Προσπάθησε ο Μιλόσεβιτς. Τρέχει ο Νίξον με απέναντι έχοντας το hall foul. Αμυντικό transition μετά από ελεύθερη βολή. Ο Προμηθέας στο δεύτερο ημίχρονο υστερεί. Από τα μισά του δευτέρου δεκαλέπτου και μετά. Αυτό ακριβώς. Δεν έχει καταφέρει ο Προμηθέας να ανακόψει το γρήγορο ρυθμό του Λαυρίου. Λαυρίου, τις γρήγορες επιθέσεις, το καβάτευασμα της μπάλας, τις καταστάσεις πρωτεύοντος ή δευτερεύοντος ευνηδιασμού. Και να αξιοποιήσει αυτά αμυντικά και επιθετικά, να αξιοποιήσει τα δικά του όπλα. Ναι, ναι. Που στη ρακέτα μέσα είναι σαφώς περισσότερο από το Λαύριο. Δεν έχει πάει καθόλου μπάλα στο δεύτερο μήκος, στη ρακέτα. Νίξον. Ο Αμερικανός από τον Μπρούκλιν ευστοχή. Έχει περάσει από δύο ομάδες Γερμανίας, έχει περάσει από τη Λιμόζ. Έπαιξε με το Λαύριο πέρσι σε 16 αγώνες και ξαναγύρισε. Ο απόφυτος των Houston Cougars, το 11, 78-63 και πάλι διαφορά 15. Γκίκας εναντίον όλων, προλαβαίνει τον Μέγερ 78-65. Θα γίνει ο άνθρωπος τελευταία στιγμή όπως έγινε με την ΑΕΚ, θα φανεί. Για να δούμε. Και κοίτανε 12 πόντους πίσω ο Προμηθέας, θυμίζω. Σκαστά, Λεγκίκας. Όμορφη ανάπτυξη για μία ακόμη φορά μιας γρήγορης επίθεσης. Πάλι δεν υπάρχει αμυντικό transition από τον Προμηθέα. Προσπαθεί να πιέσει όλο το γήπεδο του Προμηθέα. Νομίζω ότι περνάει εύκολα πολύ ο Νίξον. Του περνάει εύκολα όλοι. Και ο Μιχαλός. Γκίκας. Εκπληκτικά στο Φαγέ. Με δύο παίκτες πάνω του. Η τάπα είναι για το Λαύριο. Εδώ ο Σερέλης και ο Μουρ, ο άνθρωπος του αγώνα. Δύσκολη φάση. Πάντως ένα μεγάλο μπράβο στον κόουτς Σερέλη για την μεγάλη πρόοδο του Λεγκίκα. Ναι, και του Κακλαμανάκη θα έλεγα. Κακλαμανάκης από πέρυσι έχει δείξει στοιχεία σπουδαίου παίχτη για την Α1. Νίξον, πρώτου Γκίκα, airball. Μαζεύει όμως ο παίκτης του Λαυρίου, τάπα. Έχει προηγηθεί, πάτημα της γραμμής. Πιλοίδης το σηκώνει, του το λέει. 80-65. Και το ερώτημα είναι, προλαβαίνει ο Προμηθέας, μάλλον όχι προλαβαίνει. Αν μπορεί. Έτσι όπως πάει το παιχνίδι, δεν βλέπω ότι μπορεί να το γυρίσει. Επίσης να πούμε ότι έχει καλύψει πολύ έξυπνο ο Σερέλης την έλλειψη ενός
center for φόβητρο στην ομάδα. Δεν έχει ένα center for φόβητρο ο Σερίλης. Ναι, με την άμυνα που παίζει το Λαύριο αυτή τη στιγμή έχει κάνει. Και που δεν έπαιξε στο πρώτο δεκάλεπτο. Άρα ο κότς Σερίλης είχε 100% δίκιο που διάλεξε να κατεβάσει του συγκεκριμένου έξι. Και είναι με ήρθε ο Τζόνσον. Χολ. Νίξον τώρα πάνω του. Ψάχνει στήριγμα. Λίποβι. Φάουλ από το Λεγκίκα. Και ο Λεγκίκας καταχειροκροτούμενος δίνει τη θέση του Σολάμπ. Ο Λεγκίκας ένα παιδί από την Ακράτα. Ο οποίος πέρασε για λίγο από τα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού, Ηλυσιακός και τα δύο τελευταία χρόνια στο φιλαθλητικό. Ναι, στο γνωστό φιλαθλητικό των αδελφών Αντιτοκούμπο. Όπως και από τα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού έχει περάσει και ο Χακλαμανάκης. Βεβαίως. Γκίκας. Με αντίπαλο τον Νίξον. Πάρα πολύ δύσκολο σουτ. Δύσκολο σουτ. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον διεθνή Νίκο Γκίκα. Να δούμε την πίεση του Προμηθέα. Να δούμε το πρέσμα Παγίδες για να δούμε. Πέρασε εύκολα. Ρίγματα. Λαμπ. Μουρ. Στα 13 δευτερόλεπτα. Wiggins, καλάθι και φάουλ. Να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Ο coach γιατρά συνεχίζει χωρίς τον Έλλης μέσα στο παιχνίδι, χωρίς τον Μιλόσεβιτς, χωρίς τον Τουτζιαράκη και η θέση 5 μου δείχνει την εντύπωση ότι χωλαίνει αμυντικά για τον Προμηθέα. Είναι κάτι που δεν έχω δει. Έχεις δίκιο σε αυτό. Τώρα, έχει επιλέξει να χαμηλώσει το σχήμα με τον Γιώργο Μιχαλό. Δεν είναι λάθος αυτό που έχει κάνει. Είναι σωστή επιλογή. Πρέπει να πιέσει όλο το γήπεδο τώρα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να τρέξει και να βρει και αυτό σε ελεύθερα σουτ που με την άμυνα του Γαβρίου είναι λίγο δύσκολο. Τα δέχεται πιο εύκολα από ό,τι τα βάζει όμως. Ναι, είναι. Γκίκας. Ωραία στο Γιώργο Μιχαλό που θα καρφώσει. Καταπληκτική συνεργασία. 82-69. Λόγια γιατρά. Οι προπονητές έχουν σχέδιο, αλλά πρέπει να εφαρμόζονται και από τους παίκτες, ναι. Χαχλαμανάκης, ο οποίος ξεκίνησε από τους μικρούς του Μήλωνα. Μετά πήγε το υπόλοιπο, εραστεχνικό και επαγγελματικό του ταξίδι. Λάμπα από μακριά. Μέσα. Όπα. Και αυτός. Πως στα τρίποντα. Στα τρίποντα. Στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή το Λαύριο, ενώ ο Γκίκας κατεβάζει την μπάλα. 9 στα 18. Έχει 10 στα 23 και 9 στα 21. Έχουν και οι δύο ομάδες 43%. Και έρχεται γρήγορα ο Χολ. Φαγέ θα καρφώσει. 84-71 στους 13 πόντους διαφορά. Τώρα ό,τι προλάβει να κάνει ο Προμηθέας αρκεί να παίξει άμυνα. Αν δεν παίξει άμυνα δεν κάνει τίποτα. Δεν γίνεται. Πρέπει να παίξει άμυνα. Και δεν παίζει άμυνα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Για να δούμε εδώ την άμυνα, αλλαγή. Ο οποίος είναι σκόρερ, έτσι. Πάλι ο Λάμπ τώρα με τον κύριο Μιχάλο. Κανένα πρόβλημα. Ναι. Μέχρι στιγμής η επιλογή αυτή του γιατρά δεν δικαιώνεται, αλλά ο Γκίκας είναι σε μια άγρια κατάσταση όπως και στο φινάλε με την ΑΕΚ, 86-74. Αυτό το παιδί εκτός των μπασκετικών ικανοτήτων του έχει και μεγάλη ψυχή. Πραγματικά. Λίποβι. Λάμπ. Εδώ αλλάξανε παίχτη. Λάμπ. Μισμάτς στο... Φλότερ, αστοχή, φαγέ. Για να δούμε, μπορεί να φτάσει 10 πόντους στο Προμηθέας. Προτιμάει για τρεις ο Χολ και δεν δικαιώνεται. Κακή επιλογή. Κακός, είχε χρόνο πολύ και υπάρχει χρόνος ακόμα. 4 και 14. Έτσι. Διαφορά στους 12. Ο γιατράς φωνάζει για πίεση στην άμυνα. Κόσμος φωνάζει για τον Λάβριο. Υπάρχουν και μερικοί πατρινοί στα ορεινά. Μουρ. Από μακριά. Κακό σουτ. Φαγέ, δεσπόζει. Το φάουλ είναι του Μουρ. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε για τον Προμηθέα. Το θέμα είναι όμως ότι θεωρώ ότι μέχρι τώρα το Λαύριο έχει επιβάλει το ρυθμό του και είναι το αφεντικό του παιχνιδιού. Ο Νίκος Γκίκας έχει κάνει double-double, έτσι. Νέο εύστοχο σουτ.
Φοβερά πράγματα από τον Κίκα σήμερα. Πόντι, πραγματικά έχει πάρει. Έχει ο Κίκας 15 πόντους, 11 ασίστ. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος, και πάμε στην Κατερίνα Σασοπούλου. Ο Μάκης Γιατράς προσπαθεί να φυπνίζει τους παίκτες του. Και ο άνθρωπος για να το κάνει, για να ξεκινήσει όλη η ενέργεια μέσα στο παρκέ, είναι ο Νίκος Κίκας, ο οποίος σημείωσε ένα ακόμη καλάθι. Σε ό,τι αφορά την άμυνα, ο Μάκης Γιατράς παίρνει το ρίσκο και ζήτησε από τους παίκτες του να πιέσουν ψηλά. Να πιέσουν ψηλά, γιατί διαφορετικά δεν έχουν χρόνο για να γυρίσουν το σκορ. Η εμπειρία του Νίξον εδώ αποφέρει ένα καλάθι. Κίκας με το πεντάρι απέναντί του, το παίζει στα πόδια. Ωραία στο Μιλόσεβιτς. Δεν μετράει το καλάθι, λέει ο Πιλοίδης. Πιλοίδης τα λέει με τον Νίξον. Είναι φάουλ. Δύο βολές. Είναι, δύο βολές. Είναι πέμπτο φάουλ για τον Λαύριο, δύο φάουλ έχει ο Προμηθέας. Δημήτρη, είναι αυτό που λέγαμε. Είναι, έχει 3 λεπτά, σε 37 λεπτά έχει φάει 88 πόντους. Είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ πόντους. Ενώ για εκτός έδρας παιχνίδι έχει βάλει 77, που και αυτή είναι πάρα πολύ. 88-77. Για τις δύο εκπλήξεις του πρωταθλήματος προηγείται το Λαύριο επί του Προμηθέα Πατρών. 61-50 τα δίποντα για το Λαύριο, 42-46 για τον Προμηθέα, 82-67 οι βολές. Τα λοιπά 28-34 για τον Προμηθέα, 16-18 για τον Προμηθέα, 8-30 κλεψίματα για το Λαύριο. Μιλόσεβιτς, αστοχή. Οι βολές είναι πολύ χαμηλά για το για τον Προμηθέα. Για τον Προμηθέα. Σε αυτό το δεκάλεπτο 40% και 67% γενικότερα. Τα 4 δεκάλεπτα. 88-77 παραμένει. 88-78 διαφορά στους 10. Και όσο η άμμος στην κλεψίδρα μειώνεται, τόσο σε δυσκολότερη θέση βρίσκεται ο Προμηθέας και σε ευνοϊκότερη το Λαύριο. Λαμπ, Κακλαμανάκης, που κάνει ένα πολύ μεστό παιχνίδι σήμερα. Νίξον, εξαιρετικός playmaker. Νίξον, δύσκολο σουτ, είναι μέσα. 91-78, και αυτό ήταν μια μαχαιριά στην καρδιά του Προμηθέα. Και τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Θα δούμε τι άλλο μπορεί να σκαρφιστεί ο Γκίκας. Από τη γωνία το σουτ μέσα. Να που έχει σφιγμό ο Προμηθέας. 91-81 από τον εξίσου εκπληκτικό χολ. Χολ και Γκίκας προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανές ελπίδες του Προμηθέα για την νίκη. 91-81 σε ένα σούπερ επιθετικό παιχνίδι. Με ζητηματάκια βέβαια αμυντικά και από τις δύο πλευρές. Κυρίως από τον Προμηθέα στο 4ο δεκάλεπτο. Νίξον με τον Μιλόσεβιτς. Wiggins από μακριά. Μέσα και αυτό είναι 4-81. Και νομίζω ότι αυτή η τελευταία μαχαιριά ήταν ίσως η σφραγίδα για την ήττα του Προμηθέα. Γκίκας. Το φάουλο Γκρέι. Το σπρώξιμο στο φαγέ. Βεβαίως. Τυπικά έχουμε δύο λεπτά. Νομίζω ότι όμως η εικόνα του αγώνα μέχρι στιγμής δεν με έχει πείσει ότι ο Προμηθέας μπορεί να το γυρίσει. Σωστά. Θα δούμε βέβαια, έτσι, γιατί για μπάσκετ μιλάμε. Πολύ ψηλό σκορ πάντως. Ναι, πολύ ψηλό. Σημαντικό παιχνίδι. Από αυτά τα παιχνίδια που οι προπονητές κλείνουν τα μάτια για τις άμυνες. Μιλόσεβιτς. Ούτε τώρα. Μιλόσεβιτς είναι πολύ κακό στις βολές. Ενώ είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, δεν το συζητώ. Ο Μιλόσεβιτς έχει σήμερα 2 στις 5 βολές και σε κρίσιμα σημεία, στο τέλος δηλαδή. Έχει 9 πόντους. 4 rebound. Νομίζω ότι και στην άμυνα είχε πολλά προβλήματα. Νομίζω ότι δεν είναι καλά σήμερα. Δεν είναι καλά. Απλώς να πούμε, ενώ περνάει ο Ανδρέας Κούφης, να πω το εξής, ότι στις περιστροφές όμως δεν προστατεύτηκε, γιατί βρέθηκε πολλές φορές με κοντούς παίκτες. Ναι, ήταν η άμυνα στο man-to-man με αλλαγές, δεν του ταιριάζει. Δεν του βγήκε. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί το περιφερειακή φάουλ του Λαυρίου είναι φωτιά. Είναι φωτιά. 94-82, 1-53. Πάντως το βίντεο του Μάκη Γιατρά τη Δευτέρα θα πάρει φωτιά, μου φαίνεται, όσον αφορά την άμυνα στο σκάουτινγκ. Και θα είναι μετά μουσικής, μου φαίνεται. Βέβαια, ναι. Νίξον, double team εκεί. Χαμηλά, Κακλαμανάκης. Εκπληκτικά στο Wiggins. Και νομίζω ότι 100 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος η νίκη έχει πάει στο Λαύριο. 96-82. Ο Χολ προσπαθεί. Φάουλ. Θα πάει στις βόλες ο Χολ να μειώσει, αλλά νομίζω, Βασίλη Μπρατσιάκο, ότι το παιχνίδι
Το παιχνίδι έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Να δούμε την τελική διαφορά, γιατί νομίζω θα παίξει ρόλο για την τελική σωστά κατάταξη των δύο ομάδων. Που μπορεί να βρεθούν και ισόβαθμοι. Αυτό ακριβώς. Αυτός, φίλες και φίλοι, είναι ο Τουρεμάρη, ο απόφυτος του Wichita State. Το βλέπετε εδώ, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε New York Knicks, Utah Jazz και Washington Wizards. 56 παιχνίδια στο NBA. Πήγε στην Ulm, στη Γερμανία. Δεν έκανε καλό πρωτάθλημα. Δεν έκανε καλό πρωτάθλημα. Αλλά δεν πάμε να είναι καλό σκόρε. Είναι καλό σκόρε. Νομίζω ότι αν βρει ρυθμό εδώ. Δεν πρόλαβε να μπει στο πνεύμα τη ομάδα. Τώρα ήρθε ο άνθρωπος. Πρώτο παιχνίδι είναι. Του γνώρισε, δεν του γνώρισε. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, τα χειροκροτήματα καθολικά για τον Κακλαμανάκη που ήταν εξαιρετικό και σήμερα. Με 10 πόντου, 4 στα 6 τίποτα, 4 rebound, 2 κλεψίματα. Κανένα λάθο. 96-84, 1,5 για το φινάλε, 90 δευτερόλεπτα. Αμέσω μετά τον αγώνα. Συνεχίζεται η εκπομπή για τον μπάσκετ. Έχουμε πολύ μπάσκετ ακόμα σε 9 η ώρα. Έχουμε και εδώ τη συνέντευξη μας. Θα τις κάνει κανένα στο πόλο. Έχουμε εδώ τον Βασίλη Μπρατσιάκο να δούμε τι γίνεται. Πλούσιο μπάσκετ ακόμα για περίπου 45-50 λεπτά. Και νομίζω, Βασίλη, ότι φέτος με την επάνωδο της ΕΡΤ στο ελληνικό μπάσκετ, μάλλον με την επιστροφή του μπάσκετ στο τηλεοπτικό του σπίτι, ότι ξανά έχει ο κόσμος να ασχολείται με τον μπάσκετ, έτσι. Βέβαια, γιατί τώρα το μπάσκετ μπαίνει σε όλα τα σπίτια. Μπαίνει σε όλη την Ελλάδα, βέβαια. 1-19, 96-84. Ο Wiggins ανεβαίνει και αυτό σιγά σιγά. Φτάνει τους 12, 14 ο Gray, 10 ο Κακλαμανάκης, 13 ο Nixon και 20 ο φοβερός και τρομερός Mackenzie Moore. Wiggins, είπαμε, ο ξάδερφος του Andrew Wiggins, του star των Minnesota Timberwolves. Gray το επιθετικό. Moore. 97-84. Μουρ, βήματα, ο Wiggins. Πολύ ψηλά το σκορ. Προμηθέας που αυτή τη φορά με το Λαύριο δεν τα καταφέρνει. Κλέβει ο Wiggins. Θα καρφώσει το καριστερό, 99-84. Πανηγυρίζουν στο πάγκο του Λαυρίου, διαφορά στους 15. Του Ρεμάρη χάρη την παραμέσα από τα χέρια. Είναι σαφές ότι ο Μάρη θα προσφέρει στη συνέχεια. Ξαναλέω, είναι το πρώτο που παιχνίδι στην Πάτρα. Συνδικάζουμε και μέσα. Ναι. Έχουμε την αλλαγή. Στο παιχνίδι περνάει ο Δημήτρης Καραΐσκος, ο μικρός. Το ντεμπούτο του, Wiggins, Μέγερ, η τάπα από τον Πιτσιρικά. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο στο μικρό, μπράβο στο μικρό. Και εδώ μπράβο τον βλέπετε, στο coach, γιατρά. Ο οποίος δεν φοβήθηκε να σηκωθεί για την τάπα. Ο 16χρονος, έτσι, είναι 16χρονος, ναι, ο μικρός. Ναι. Του Ρεμάρη. Χολ, Φαγέ. Ο Wiggins τον κόβει. Ο Wiggins, ο Antoine Wiggins είναι εξαιρετικός σήμερα. Ενώ καταλαβαίνετε ότι γίνεται παραζωρισμός. Όπως έγινε και πριν από μια εβδομάδα στην Πάτρα εναντίον της ΑΕΚ. Στη μεγάλη νίκη του Προμηθέα με την ΑΕΚ. Ακριβώς. Mackenzie Moore. Wiggins, 184 σε αποθέωση. Διαδικαστικά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Το Λαύριο παραμένει στα ψηλά. Εδώ είναι ο Χολ. Το μακρινό σουτ είναι εύστοχο. Μειώνει τη διαφορά. Αυτή η εξαιρετική ομάδα του Προμηθέα, μην το ξέραμε αυτό, είναι εξαιρετική ομάδα του Προμηθέα. 187, τέλος αγώνα. 101-87 σε ένα σούπερ θεαματικό παιχνίδι. Υπερεπιθετικό. Εδώ βλέπετε τον κόσμο του Λαυρίου. Ο Προμηθέας που πάλεψε για περίπου...